πω δύο πράγματα. Το πρώτο κομμάτι, νομίζω είναι σημαντικό να το πούμε, το είπε και ο Σταύρος στην αρχή της ομιλίας του. Έξι χρόνια ήταν πολλά, έτσι. Έξι χρόνια στη διαδικασία πώληση ήταν πολλά. Άρα, πριν αρχίσω να πω έτσι, κάποιες ιστορίες που θέλω να πω, δικές μου, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι είναι ξεκάθαρο, νομίζω, σήμερα ότι το εταιρικό δίκτυο ήταν, είναι και θα είναι η βάση για την εθνική και η βάση για το πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον. Ελπίζω να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία πλέον γι' αυτό. Όσοι έχουμε επικοινωνία και όσοι έχουμε, έτσι με αρκετούς που ήδη έχουμε αυτό, έχουμε μπει και σε έτσι αρκετά παθιασμένες συζητήσεις κανένα φορά, που είναι λογικό. Η λαχτάρα που εγώ προσωπικά έχω δει από τους ανθρώπους για το πώς θέλουν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα, είναι κάτι που ήταν βασικό κίνητρο στο να είμαι και σήμερα εδώ να μιλήσω. Η ομιλία που έχω γράψει, όντως έχω γράψει κάτι, άμα το δείτε εδώ, είναι γραμμένο σε αυτό το χαρτί, λεγότανε πώς κατέληξα εδώ να σας μιλάω σήμερα. Και θέλω να μοιραστώ αυτή την εμπειρία, γιατί προφανώς εγώ είμαι καινούριο στο σύστημα της Εθνικής και δεν μπορώ να πω. Εδώ έχουμε δει ανθρώπους σήμερα που έχουν προσφέρει πολλά, πολλά παραπάνω, οπότε δεν μπορώ τώρα να μιλήσω σε αυτό το επίπεδο. Αλλά νομίζω η προσωπική μου εμπειρία, το πώς μέσα σε μερικούς μήνες κατέληξα τώρα να είμαι εδώ και να σας μιλάω, λέει πολλά για όλο αυτό που ζούμε. Κάπου στον Ιούνιο, πολλοί από εσάς θα γνωρίζετε ότι η σχέση μου με την Εθνική ξεκίνησε ως εξωτερικό σύμβουλος, έτσι. Είχα ένα ρόλο λίγο τουριστικό, να το πω έτσι, από έξω, κοιτάζοντας μέσα, με μια ευκολία στο να έχω ιδέες ή να λέω πράγματα. Δεν το λέω αυτό έτσι για να το μειώσω, να το αυξήσω, αλλά ήταν ένας ρόλος λίγο περιφερειακά, θα το έλεγα. Και περίπου τον Ιούνιο, με τον Τάσο τον Αναστασίου, ξεκινήσαμε κάποιες συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, πήγαμε στην Πάτρα, στην Αθήνα, με γραφεία πωλήσεων. Και εκεί γινόντουσαν διάφορα περίεργα πράγματα που εγώ προσωπικά δεν τα περίμενα. Δεν θα ονομάσω τώρα ανθρώπους, γιατί κάποιοι θα καταλάβουν τι λέω. Αλλά σε κάποιες συναντήσεις είδα ανθρώπους να κλαίνε. Μιλάγανε για το τι θέλουνε, μιλάγανε για το πώς έχουν να δώσουν πράγματα, μιλάγανε για τα καλά και τα κακά, δεν είναι ότι ήταν για κακό. Και από την ένταση της στιγμής είδα ανθρώπους να δακρύζουνε, που στα 20 βάλε χρόνια εμπειρίας που έχω στον χώρο έτσι, τον επιχειρηματικό, δεν είχα ξαναδεί τέτοια ένταση που με έκανα αμέσως να σκέφτομαι εδώ κάτι γίνεται, δηλαδή κάτι υπάρχει. Έχουμε και μια ευθύνη λίγο μεγαλύτερη στους ανθρώπους που κλαίνουν και βγάζουν πραγματικό συνέστημα. Είδα ανθρώπους μια πέμπτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη από εκεί, τον Αναστασίου, να είμαστε να έχουμε φτάσει 11.30 ώρα το βράδυ, Πέμπτη, μετά από 5 ώρες κουβέντα και να συνεχίζει να μην έχει βγει κανένας. Να συζητάμε, θυμάστε Τάσο, εκεί που συζητάγαμε, για το τι πρέπει να γίνει, πώς θα το φτιάξουμε, τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει πρώτο, τι μπορεί να γίνει δεύτερο. Και να μην φεύγει κανένας. Θυμάμαι εγώ προσωπικά, είχα να πεινάω πάρα πολύ κάποια στιγμή και λέγα παιδιά να το κλείνουμε σιγά-σιγά, γιατί από ένα σημείο και μετά. Είδα ανθρώπους που μετά από τη διαδικασία της κουβέντας, του συναισθήματος, παίρνανε χρόνο προσωπικό να γράψουν email, μεγάλα email. Ή κείμενα με προτάσεις, γιατί θέλανε πραγματικά αυτά που έχουν να πούνε να ακουστούν. Και προφανώς δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα μπορούν να γίνουν, έτσι. Δεν είναι, ούτε εγώ θέλω να κοροϊδέψουμε κάποιον, αλλά ότι υπάρχει μια πραγματική εδώ, ένα πραγματικό ενδιαφέρον πώς όλο αυτό το σύστημα θα μεγαλώσει και όλοι μαζί εμείς θα κερδίσουμε από αυτό το μεγάλωμα. Είναι κάτι που πολλές από αυτές τις ιδέες τώρα έχουν μπει στη βάση των ιδεών που δουλεύουμε για τον νέο κανονισμό, ίσως ήδη κάποιοι ξέρετε ότι το κοιτάμε αυτό το θέμα. Άρα πολλά από αυτά βρίσκουν το δρόμο τους πλέον και θα βρουν το δρόμο στην καθημερινότητα. Άρα η διαδικασία αυτή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για μένα, γιατί έγινε πριν εγώ έχω γίνει πλέον γενικός διευθυντής, άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λέγανε, δηλαδή βγάζανε ένα πραγματικό συνέστημα χωρίς εγώ να μπορώ να τους προσφέρω κάτι άμεσα. Έτσι. Ένιωθα καμιά φορά, δεν ξέρω αν έχετε δει παλιές ελληνικές ταινίες, που είναι οι γαμπροί, οι πλούσιοι γαμπροί, που το παίζουν φτωχοί φοιτητές για να δουν αν τους αγαπάει το κορίτσι, τα αλήθεια ή όχι. Το ξέρετε αυτό που έχω. Που λέει να μην βγω έτσι, γιατί άμα είναι, θέλει για τα λεφτά μου ή με θέλει για το. Εγώ δεν το έκανα επίτηδες βέβαια. Τότε δεν ήξερα όντως τι θα επακολουθήσει. Αλλά ήταν έτσι ένας ενδιαφέρον μήνας που μου έδωσε μια εικόνα στο μέλλον, βλέποντας ανθρώπους χωρίς να έχουν να πάρουν κάτι πόσα θέλαν να δώσουν. Που όταν τελικά κάποια στιγμή εξελίχθηκε η κουβέντα και έγινε μια πρόταση, αν θα με ενδιέφερε να ασχοληθώ από άλλο πόστο, πραγματικά σας το λέω, νιώθα υποχρέωση. Δηλαδή ήταν περίεργο, το σκεφτόμουν. Τώρα με ξέρετε κάποιοι ότι είμαι περίεργο, θα σκέφτομαι πολύ τα πράγματα. Και πραγματικά ένιωθα, λέγα, δηλαδή είχα εικόνες ανθρώπων να έχουν δακρύσει. Και λέω τώρα εδώ ποιος είμαι εγώ τώρα να πω όχι. Όχι ότι ξέρω κάτι. Εδώ είναι
μια διαδικασία πολύ διαφορετική. Οπότε σήμερα σκεφτόμουν, αντί να αρχίσω, μου λέγανε πρέπει να έχουμε να πούμε κάποια πράγματα στον κόσμο. Θα πούμε το ταξίδι αργότερα, είναι ωραίο. Έχει μαθευτεί νομίζω σε κάποιους όλους, θα πούμε και κάποια τέτοια. Αλλά νομίζω ότι ήταν πιο σημαντικό να μοιραστώ αυτή την προσωπική εμπειρία για το πώς τελικά κατέληξα εδώ να σας μιλάω σήμερα, παρά να πω κάτι έτσι πιο trivial, κάτι πιο απλό και κάτι πιο καθημερινό. Θα πω ένα πράγμα για να κλείσω, στο πιο λειτουργικό, γιατί είναι κάτι που γνωρίζω ότι όπου έχουμε πάει σε όλη την Ελλάδα με όλες τις κουβέντες που κάνουμε απασχολεί πάρα πολύ τους πάντες. Και επέλεξα να είναι το ένα πράγμα έτσι λειτουργικό που θέλω να αναφέρω και όλα τα άλλα θα πούμε κάθε μήνα που τα συζητάμε. Και είναι το θέμα των 14.000 και της κρίσης που έχουμε να κάνουμε. Έτσι. Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι προφανώς έχετε καταλάβει τη σημερινή κουβέντα και από όλα τις επικοινωνίες που βλέπετε σιγά σιγά και όλα αυτά που θα γίνουν, ότι εδώ η πρόθεση όλων μας είναι την εθνική ασφαλιστική να τη μεγαλώσουμε κατά πολύ, όχι απλά να τη μεγαλώσουμε, κατά πολύ. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, φανταστείτε να είμαστε εδώ σε κάποια χρόνια διπλάσιοι, να μην χωράμε καν. Αυτό είναι ένα μήνυμα που λέει ότι κανένας άνθρωπος, κανένας συνεργάτης και καμία συνεργάτηδα που μπορούν και θέλουν να προσφέρουν σε αυτό το έργο που έχουμε, δεν μπορεί να πάει χαμένος ή χαμένη. Είναι ξεκάθαρο. Άρα αυτό που φέτος θα κάνουμε, άρα κανένας άνθρωπος από εδώ και μπρος δεν θα κόβεται γιατί ένα νούμερο είναι αυτό ή δεν είναι εκείνο. Προφανώς θα έχουμε κάποια νούμερα να βλέπουμε περίπου. Θα έχουμε κάποια νούμερα να βλέπουμε τι γίνεται, αλλά αυτό που έχουμε δεσμευτεί, έχουμε ήδη κουβεντιάσει και με τους διευθυντές, είναι ότι από εδώ και μπρος οι διευθυντές των ομάδων, οι επιθεωρητές, θα έχουν λόγο στο πώς αυτή η διαδικασία θα εξελιχθεί, ώστε να μην έχουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν λογική μέσα στο σύστημά μας. Δηλαδή, προσπαθούμε να εξορθολογήσουμε και να συνεργαστούμε λίγο πιο κοντά για κάποια πράγματα. Άρα, αυτό είναι το ένα που επέλεξα να πω. Δεν θέλω να πω σε πολλές λεπτομέρειες. Όπως έχουμε ήδη κάποιοι, ξέρετε ότι πλέον έχουμε και μηνιαίες επαφές με τις διευθύνσεις, να πω έτσι, των γραφείων και προφανώς ελπίζουμε ότι ό,τι συζητάμε εκεί μεταφέρεται σε όλο το δίκτυο. Προσωπικά, εγώ και η υπόλοιπη διευθυντική ομάδα, νομίζω ήδη έχουμε έτσι, εντατικοποίηση και τις επισκέψεις σε προσωπικό επίπεδο. Έχουμε ανοίξει πλέον και τη γυάλινη αίθουσα. Ο Μιχάλης είναι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Οπότε όσοι έρχεστε, πάντα ερχόμαστε και συζητάμε. Άρα θα επιλέξω να σταματήσω να μιλάω τώρα, γιατί αρχίσει και η ώρα του φαγητού και ήδη ανέφερα μια φορά ότι έχω θέμα όταν πεινάω λίγο. Έτσι μπορεί να έτσι. Και θα προχωρήσουμε νομίζω στο επόμενο κομμάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα με ακούσετε άλλη μια φορά μετά το ταξίδι, που είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, έτσι. Ευχαριστώ.